ο τουρισμός της πόλης περνάει και από εδώ. Το βλέπουν από το TripAdvisor ενδεχομένως. Έρχονται, παίζουν και ακόμα και αν έχουν 3-4 μέρες διαθέσιμες στη Θεσσαλονίκη, θα έρθουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Χθες είχαμε μια ομάδα από το Ισραήλ, ήρθανε μόνοι τους, ήταν διαφήμιση στο ίντερνετ και ήρθανε στο TripAdvisor. Και το απόγευμα είχα εγώ μια παρέα, 3 Έλληνες με έναν από Αμερική. Είναι όλα στα αγγλικά. Αν πρέπει να βρεις κάποιον κωδικό, θα είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά και από αριθμούς από το 1 μέχρι το 9 που ακόμα και μικρά παιδιά ξέρουν και μπορούν να παίξουν. Ειδικά η ηλικιακή ομάδα 25-35 δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που είναι τουρισμός μυστηρίου. Και όχι μόνο σε διαδραστικά παιχνίδια λύσης γρίφων, αλλά και σε διαδραστικά θέατρα, καθώς και σε ξενοδοχεία θεματικού χαρακτήρα. Λέγεται, υπήρχε μια οικογένεια που ζούσε εδώ πέρα κάποτε και λένε ότι δολοφονήθηκαν. Εκτός από τα στοιχειωμένα σπίτια που αναφέραμε πιο πριν, ενδιαφέρον ιδιαίτερο διεθνώς παρουσιάζουν και τα νεκροταφεία. Όπως για παράδειγμα, και δεν αναφέρομαι στα σύγχρονα νεκροταφεία, αναφέρομαι κυρίως σε ιστορικά ή σε στρατιωτικά νεκροταφεία.